Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από την ετοιμότητα. Για να πρέπει να παραλάβουμε, μην περιμένουμε την πρώτη μέρα να έχουμε από το πρωί τουλάχιστον τα πρατήρια τα οποία είναι μακριά από την Αλεξανδρούπολη, να έχουν άμεση διάθεση από τις 9 η ώρα το πρωί. Μάλιστα. Δεν προβλέπετε δηλαδή να πάτε νωρίτερα εσείς να γεμίσετε τα βιτία σας? Όχι πολύ νωρίτερα, όχι πολύ νωρίτερα, γιατί γίνεται, ξέρετε ότι κάθε μέρα γίνεται εκτελονισμός. Σωστά. Στην εταιρεία. Διαργεί κάποια ώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να φορτωθούν τα καύσιμα, να μοιραστούν. Μπορεί να είμαστε στα πρώτα δρομολόγια, μπορεί να είμαστε στα δεύτερα. Εν πάση περιπτώσει, η πρώτη μέρα πάντα ήταν δύσκολη, όταν υπήρχαν οι πολλές παραγγελίες. Να φτάσω σε αυτό το κομμάτι. Να πω ότι φέτο είχαμε να δούμε παραγγελίες στα τευτέρια μας αρκετά χρόνια τα τελευταία, στην αρχή της περίοδου της διανομής του πετρελαίου θέρμασης. Και αυτό συμβαίνει, πιστεύω, γιατί πέρυσι οι καταναλωτές δεν γεμίσαν τα καζάνια τους προς το τέλος της σεζόν. Περισσότερο φοβούμενοι ότι θα κατέβουν οι τιμές των καυσίμων, όπως είχαν συμβεί στην προπερσινή χρονιά. Σεζόν, ακριβώς. Λάθος υπολογισμός. Λάθος υπολογισμός πρώτον, και κατά δεύτερον, επειδή κάποιοι είχαν πάρει καύσιμα τελειώνοντας τη σεζόν προπέρσινη και είχαν γεμίσει τα καζάνια τους, δεν μπορούσαν να χωρέσουν, και ο χειμώνας ο περσινός δεν ήταν και ιδιαίτερα βαρύς, οπότε δεν υπήρχε και κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης. Οπότε δεν αγοράσανε για να μπορέσουν να πάρουν το επίδομα θέρμανσης. Φοβούμαι λοιπόν ότι θα χάσουν και το επίδομα θέρμανσης, δεν κάνανε τις ανάλογες αγορές. Οπότε ξεκίνησε και νωρίς ο χειμώνας φέτο από τον Οκτώβρη, και μας βρήκε όλους με άδειες δεξαμενές. Οπότε... Να πούμε κιόλας έτσι για να ενημερώσουμε τους ακροατές ότι δεν έχετε το δικαίωμα να κρατήσετε απόθεμα από πέρυσι για να το διαθέσετε φέτος. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε το δικαίωμα, αλλά είναι πολύ μεγάλη η διαδικασία. Δηλαδή σφραγίζονται οι δεξαμενές, δηλαδή είναι η διαδικασία η οποία... Είναι απογορευτική, τέλος πάντων. Ναι, είναι λίγο δύσκολη. Αποτρεπτική, ναι, ναι. Όχι ότι δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν πετρέλαιο θέρμανσης, απλά είναι κλειδωμένα. Δεν μπορούμε να το διαθέσουμε πριν να ξεκινήσει, πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Και φαντάζομαι και όχι με διαφορετική τιμή. Ορίστε. Φαντάζομαι, λέω, όχι και με διαφορετική τιμή. Δηλαδή, αν κάποιος είχε αγοράσει πετρέλαιο στο πρατήριό του και το είχε αποθηκευμένο με περσινές τιμές, πρέπει να το διαθέσει αναγκαστικά με τις φετινές. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Όπως θα ήταν λογικό και αν οι τιμές του κατέβαιναν. Δηλαδή, με την ίδια λογική, αυτή τη στιγμή έχουν ανεβαίνουν οι τιμές. Και μιλάμε ότι, από ό,τι φαίνεται, έτσι για να κάνω μια ενδεικτική σύγκριση. Να πω, ναι, υπολογίζω γύρω στο 1,17 με 1,20 να είναι η διάθεση, η αρχική του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν ξέρουμε ακριβώς, γι' αυτό λέω περίπου στο 1,17 με 1,20. Τα άρθρα που βλέπουμε μιλάνε για 1,13 με 1,15 στην Αθήνα, και δεν αποκλείεται, λέει, να ξεπεράσει και το 1,20 περιφερειακά, με κορυφαία βέβαια τα νησιά που μπορεί να φτάσει και το 1,30. Λογικό, γιατί δεν έχει μπει ακόμη φρένο στην αύξηση των καυσίμων. Όταν λέω για φρένο, εννοώ ότι εδώ και τουλάχιστον 3 εβδομάδες έχουμε μία καθημερινή αύξηση σε όλα τα είδη των καυσίμων. Δεν έχουμε ακόμη ούτε μία μέρα να πούμε ότι εχθές είναι οι ίδιες τιμές με χθες. Αυτό εννοώ, ότι δεν έχει μπει ακόμη φρένο. Μακάρι να το δούμε πολύ σύντομα, γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολος ο χειμώνας για όλους μας. Ναι, πέρα από τα καύσιμα, αυτό συμπαρασύρει και όλα τα άλλα προϊόντα. Και... Ακριβώς. Δεν είναι μόνο ακριβώς η θέρμανση. Είναι η κίνηση και όλα τα υπόλοιπα. Είναι τα σούπερ μάρκετ, είναι οι μεταφορές, είναι ενέργεια, όλα. Έτσι είναι, δυστυχώς.
Οπότε από αύριο ξεκινάει η διάθεση θεωρητικά. Πρακτικά εγώ θα πω έτσι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, από Δευτέρα. Ή από το Σάββατο. Ή από το Σάββατο, ναι. Ακόμα και από το Σάββατο. Ναι. Ωραία. Γιατί ο σκοπός είναι να παραλάβουμε τα πρατήρια. Έχετε γράψει δηλαδή παραγγελίες τώρα εσείς προσωπικά, ας πούμε, ή μία του συναδέλφους που συζητάτε. Έχετε γράψει, υπάρχει δηλαδή ζήτηση φέτος. Είπατε κάτι σημαντικό. Ναι, κατά παράλογο ή παράξενο τρόπο. Ναι, γράψαμε. Γράψαμε. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο πέρυσι, βέβαια. Έτσι, γιατί όταν τελείωσε το πετρέλαιο θέρμανσης το 2020, το πετρέλαιο τότε είχε κλείσει στα 72-73 λεπτά. Οπότε και μοιράζαμε μέχρι και τον Ιούνιο. Ναι, είχε δοθεί και παράταση. Ναι. Δεν σ' άκουσα, συγγνώμη. Είχε δοθεί και παράταση τότε. Ναι. Είχε δοθεί ακριβώς και παράταση. Καλά, τότε δεν ξέραμε αν θα επιβιώσουμε από τον κορονοϊό. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά πάντως όσοι είχαν χρήματα στη διάθεσή τους προνόησαν, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρία Καλαϊτζή, αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι είναι και τα τιμολόγια που θα μπουν μέσα στις αιτήσεις για την επιδότηση της θέρμανσης. Ναι. Αυτά δεν πρέπει. Νομίζω πέρσι ότι τα είχαν κάνει μέχρι το τέλος του έτους στην πρώτη δόση. Ναι, ακριβώς. Έπρεπε όλοι να είχαν πάρει πετρέλαιο θέρμανση μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, ώστε να μπορέσουν να πληρωθούν τον Ιανουάριο. Και έτσι είχε συμβεί. Όσοι, οι περισσότεροι όμως δεν είχαν χώρο για, ώστε να μπορέσουν να παραλάβουν καινούργιο πετρέλαιο. Γιατί είχαν γεμίσει περισσότερο τις δεξαμενές τους. Φοβόμουν, σας είπα, ότι αυτό το πράγμα, γι' αυτό και πέρυσι δεν γεμίσανε τα καζάνια τους. Τώρα υπάρχει για φέτος καμία, έχει καθίσει μίλια που λένε για το επίδομα θέρμανσης? Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει αύξηση, η οποία όμως αύξηση δεν θα καλύψει την αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό υπολογίζω εγώ. Δηλαδή πέρυσι ήταν γύρω στα 80, στην Ορεστιάδα ήταν νομίζω σε ένα ζευγάρι επιδότηση γύρω στα 205-208 ευρώ χωρίς παιδί, και με παιδί ήταν γύρω στα 225, υπολογίστε γύρω στα 40 ευρώ επιπλέον. Δηλαδή θα πάμε στα 260 η επιδότηση. Δεν είναι τόσο μεγάλη η αύξηση ώστε να καλύψει την αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης. Μάλιστα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δυστυχώς αυτό είναι. Όσο και πάλι, όσο πιο πολλά τα τέκνα σε μια οικογένεια, τόσο μεγαλύτερη η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι υπόλοιποι να κρυώσουν. Όχι, είναι τόσο μεγαλύτερες και οι ανάγκες θέρμανσης, γιατί φαντάζομαι θα έχει περισσότερα δωμάτια το σπίτι με τα περισσότερα παιδιά και πάει λέγοντας. Ένα σπίτι είτε έχει ένα δωμάτιο είτε έχει 15 δωμάτια. Σαφώς και η ανάγκη θέρμανσης είναι η ίδια, αλλά η ποσότητα αλλάζει. Έτσι είναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε τίποτα άλλο. Απλά οι πρώτες μέρες πάντα είναι δύσκολες και για τους πρατηρίουχους και για τους καταναλωτές. Λίγο υπομονή για να μπούμε σε μια καθημερινή ομαλότητα. Και μετά πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Πολύ ωραία. Με αυτή τη σύσταση να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας, που μας διαθέσατε χρόνο. Καλό κουράγιο, συνεχίστε τις προσπάθειες. Τι καλό υπόλοιπο της ημέρας. Καλό χειμώνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα.